Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Το Σάββατο με την Αγορά. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλες τις επιτυχίες της μεγάλης ποιήτριας του λαϊκού μας τραγουδιού. Μαζί, το μυστηριώδες νησί του Κόμ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Κυριακή με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα η θρυλική συλλογή Illusions σε δύο CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο ενδοξότερος στρατηγός αυτοκράτορας και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Ακόμη, Real Taste. Λέμε ναι σε σούπες, έξυπνα πρωινά και γλυκαινόμαστε με κολοκύθα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV.
Σήμερα ήρθε στην ώρα του, είναι ήδη εδώ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλωσορίσατε, υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς σας βρήκα. Η πλάκα που γινόταν στο Twitter εδώ και δύο ώρες ήταν, αν φτάσει με ένα λεπτό καθυστέρηση, μην τον δεχθείς. Είμαι παρεξηγημένος, γενικά δεν αργώ, ξέρετε. Ήταν για μένα πρωτόγνωρο ότι καθυστέρησα και αν δεν σας πω και γιατί, πολύ ευχαρίστως. Θα το πούμε τώρα. Υποδέχομαι την αρχισυντάκτρια του πολιτικού ρεπορτάζ της Αγοράς και Real FM, Κάτια Μακρύ. Καλώς όρισες, Κάτια. Καλησπέρα. Τον αρθρογράφο της Δημοκρατίας και Real FM, τον Μανώλη τον Κοτάκη. Καλώς όρισες, Μανώλη. Καλησπέρα. Τη σχολιάστρια της τηλεόρασης του Α και πολιτική συντάκτρια της Real News, τη Λόρα Ιωάννου. Καλώς ορίσατε και οι τρεις. Είστε εδώ για να κάνετε τις ερωτήσεις. Δεν μας είπε πόσο σηματοδότης παραβίασε, βασικά. Είπε ότι έτρεχε, αλλά δεν μας είπε πόσο σηματοδότης παραβίασε. Θα τα πει όλα αυτά, αλλά το βασικό ερώτημα με το οποίο εγώ θα ξεκινήσω είναι αν γίνεται να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κάποιος ο οποίος έχει επιτεθεί σκληρά στο παρελθόν κατά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιος ο οποίος την έχει χαρακτηρίσει τσίρκο, ο οποίος θεωρούσε ότι είναι γιαλατζή δεξιά, αν μπορεί και δικαιούται να είναι αρχηγός της. Μικρή διακοπή. Δίνω και χρόνο. Στα σκληρά κατευθείαν. Δίνω και χρόνο. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις και μπαίνουμε στις σκληρές ερωτήσεις. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι, δεν είναι μάγειρες, δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα η θρυλική συλλογή Illusions σε δύο CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο ενδοξότερος στρατηγός αυτοκράτορας και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Ακόμη, Real Taste. Λέμε ναι σε σούπες, έξυπνα πρωινά και γλυκαινόμαστε με κολοκύθα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά.
με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά, το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο με την Αγορά, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλες τις επιτυχίες της μεγάλης ποιήτριας του λαϊκού μας τραγουδιού. Μαζί, το μυστηριώδες νησί του Κόμ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτής, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, απόψε απέναντι στην Κάτια Μακρύ, το Μανώλη Κοτάκη και τη Λώρα Ιωάννου για μια συνέντευξη εφόλης της πολιτικής ύλης και βέβαια ερωτήματα αλλά και σχόλια θα κάνουν οι συμπολίτες μας που είναι απόψε το βράδυ εδώ. Επίσης τα δικά σας ερωτήματα από το Twitter θα βγαίνουν διαρκώς στον αέρα. Τα περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Το ερώτημα είναι σαφές. Μπορεί κάποιος ο οποίος πριν από λίγα χρόνια χαρακτήριζε τσίρκο τη Νέα Δημοκρατία να είναι σήμερα υποψήφιος αρχηγός της? Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Χατζη Νικολάου. Ως προς τα ζητήματα του ύφους μου, πρέπει να κάνω την αυτοκριτική μου εν γέννη, όχι μόνο για αυτά. Εγώ γενικώς είμαι ένας πολιτικός που παθιάζεται όταν έχει ένα πολιτικό αντίπαλο. Και πολλές φορές το ύφος μου ξεφεύγει από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Και τώρα, παραδείγματος χάρη, αν μου φέρετε ορισμένες φράσεις που μπορεί να έχω πει για το ΣΥΡΙΖΑ, ένα παράδειγμα, μπορεί να δω τη μεμονωμένη φράση να πω ότι ήταν υπερβολική αυτή. Και δεν πρέπει να την πω. Πέρα όμως από τα ζητήματα του ύφους, στα οποία κάνω την αυτοκριτική, και αν κάποιος συνδημοκράτης αναχώρησα, τους δώσω συγγνώμη κιόλας γι' αυτό, υπάρχει και το ζήτημα της ουσίας. Ποια ήταν η πολιτική κριτική που έκανα τότε στη Νέα Δημοκρατία? Ότι αφίστατο των πραγματικών της θέσεων. Ότι αφίστατο των ιδεολογικών της αρχών. Και πού κρίθηκε η ουσία των δηλώσεων μου από τους Νεοδημοκράτες? Όταν κατέβηκα για βουλευτής Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2012,
Ξέρετε, όταν με κάλεσε ο Αντώνης Σαμαράς να έρθω στη Νέα Δημοκρατία, ένα από τα πρώτα πράγματα που είπαμε στην κουβέντα που κάναμε τότε ήταν ότι ξέρεις, πρόεδρε, έχω πει και τα μύρια όσα αυτό το διάστημα. Και μου αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσεις στην κάλπη. Γιατί κατέβηκα με σταυρό, δεν διορίστηκα βουλευτής. Τότε θυμάμαι οι πολιτικοί μου αντίπαλοι έπαιζαν. Θυμάμαι τότε στο τηλεάστη έπαιζε διαρκώς ένα βίντεο με το ποτ πουρί των όσων είχα πει για τη Νέα Δημοκρατία. Σε εκλογές όμως, οι Νεοδημοκράτες με εξέλεξαν έκτος στη Β' Αθηνών. Ήταν μια πάρα πολύ καλή θέση τότε. Ήμουν μια θέση πάνω από τον Βαγγέλη Μεμαράκη τότε. Και ο κ. Μεμαράκης ήταν έβδομος. Και εγώ είχα βγει έκτος. Πάνω να πει λοιπόν ότι οι ίδιοι οι Νεοδημοκράτες, σε μια πολύ πιο δύσκολη στιγμή για μένα τότε, έκρινα ότι ναι, μεν τους προσέβαλε το ύφος μου, αλλά έμειναν περισσότερο στην ουσία αυτό που έλεγα. Και τα τρία χρόνια μου ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχετε δει, κύριε Χατζηνικολάου, άλλον να έχει υπηρετήσει πιστότερα τον αρχηγό του και το κόμμα του από μένα? Στα δύσκολα, ποιον φωνάζατε σε εκπομπές? Ποιος δεν κρυβόταν ως βουλευτής, ως υπουργός περισσότερο από μένα? Άρα λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ γεννήθηκα και γράφτηκα στα νεανικά μου χρόνια στη Μακή. Ναι, αλλά εδώ βρέθηκα το ερώτημα. Στην ΟΝΕΔ. Βρέθηκα στη Δάπνο του Φουκού. Μετά για διαφόρους λόγους δεν ήμουν πια ενεργός στην πολιτική πλην ενός συντόμου πράγματος από την πολιτική άνοιξη. Είχα ακολουθήσει τον Αντώνη Σαμάρα τότε εκεί, γιατί είχα οικογενειακής φύσεως ζητήματα και βιοποριστικής φύσεως ζητήματα. Βρέθηκα στο Λαϊκό Ορθόδοξο Ναγερμό, ο οποίος τι κόμμα ήταν? Δεν ήταν ένα κόμμα προϊόν διασπάσεως της Νέας Δημοκρατίας? Τι ήταν, κύριε Χατζηνικολάου, ο Γιώργος Χατζαφέρης? Δεν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, αλλά κύριε Γεωργιά, δεν ήταν ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το δεξί άκρο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έρθουμε στα ιδεολογικά. Το οποίο βεβαίως και δεν σας έχει εγκαταλείψει ποτέ. Θα έρθουμε στα ιδεολογικά. Δεν έχω έρθει εκεί. Λέω ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ναγερμός, δηλαδή μου το λένε διαρκώς, τι ήταν, το ΚΚΕ ήτανε? Όχι. Δεν ήταν στην ευρύτερη παράταξη? Δεν ήταν ο Καρατζαφέρης? Ήταν η άκρα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας όμως. Συγγνώμη, λέει, θέλετε να πείτε, κυρία Μακρύ, ότι ο Καρατζαφέρης εντός Νέας Δημοκρατίας ήταν απλώς δεξιός, αλλά εκτός Νέας Δημοκρατίας ήταν ακροδεξιός? Εκτός Νέας Δημοκρατίας. Πάντως αυτό το στίγμα είχε και το ξέρετε πολύ καλά. Τώρα να το πω, να μην το πω, το ξέρει όλος ο κόσμος, κύριε Γεωργιάδη. Και δεν ήταν ακροδεξιός ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ναγερμός. Ήταν, αν θυμάστε, εκείνη η εποχή του μεσαίου χώρου. Κάποιοι άνθρωποι ήθελαν να εκφράζονται και ως δεξιοί και τότε τους έδινε τη διέξοδο αυτή ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ναγερμός, ο οποίος ήταν ένα κόμμα προϊόν διασπάσεως Νέας Δημοκρατίας. Πάντως και, τον Κώστα Πλεύρη στην αγκαλιά του είχε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ναγερμός τότε. Τον Κώστα Πλεύρη τον είχε στην πολύ αρχή και τον έβγαλε και αντικαταστάθηκε από τον Θάνο Πλεύρη. Τον είχε και αργότερα στο Επικρατείας. Εγώ θυμούμαι τα βιβλία του να τα προωθείτε και στη συνέχεια. Τα βιβλία του Κώστα Πλεύρη, πολλά από τα οποία μάλιστα με έντονα αντισημιτικές θέσεις. Χαίρομαι με... που βάζετε όλα τα δύσκολα στην αρχή. Όχι, όχι, δεν έχω απαντήσει. Καλά κάνετε. Άρεστα. Λοιπόν, καταρχάς, αν με ρωτήσετε εμένα ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος της πολιτικής μου καριέρας μέχρι σήμερα, γιατί δεν θα αποκριθώ ότι είμαι αλάνθαστος, έχω κάνει πολλά λάθη. Ένα, ας πούμε, λάθος, το θεωρώ δευτερεύουσα σημασία, είναι το ύφος. Γιατί παραλαμβάνω, η ουσία είναι άλλο θέμα, την κριτική ασκούσα. Το ύφος των δηλώσεων που αναφέρατε. Δυστυχώς, η εμπλοκή με το βιβλίο του Πλεύρη για τους Εβραίους, το οποίο βέβαια τότε, αν δείτε τα βίντεο, πάντα το έδειχνα λέγοντας ότι διαφωνώ με το περιεχόμενό του. Ποτέ δεν συμφώνησα με το περιεχόμενό του. Παρά τα αυτά όμως, πρέπει να το παραδεχθώ δημοσίως ότι έκανα λάθος που το έδειξα έστω και έτσι. Είναι μάλλον το μεγαλύτερο σφάλμα της πολιτικής μου σταδιοδρομίας έως σήμερα. Και αν κάποιοι με χαρακτήρισαν αντισημίτη από αυτό, του ζητώ εξαιρετικά συγγνώμη που του έδωσε αυτή τη λανθασμένη εντύπωση, γιατί αντισημίτη δεν υπάρχουν. Έχουμε ξεκινήσει καλά. Με δύο συγγνώμες έχουμε ξεκινήσει απόψε. Αντισημίτη δεν έχω υπάρξει ποτέ. Η καλύτερη μου φίλη Μαϊμισήμιο θα μπορούσε να βγει να το πει, γιατί είναι από την εβραϊκή κοινότητα Ελλάδος και είναι και εξαιρετικό κορίτσι. Δεν έχω υπάρξει ποτέ ζωή μου αντισημίτη. Παρά τα αυτά, αν μου πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πολιτική μου καριέρα μέχρι σήμερα, ήταν αυτό. Να μου επιτρέπεις, ναι, κάτι, γιατί έχω κρατήσει και μερικές φράσεις. Είχατε πει αχριστότερος υπουργός ο Σαμαράς. Όχι, η Νέα και, Δημοκρατία, ναι, είναι η ντροπή της δεξιάς. Έχω και ημερομηνίες τώρα, κύριε Γεωργιά. Είναι προϊόν μοντάζ το βίντεο. Μουρλεί όσοι λένε ότι θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, όχι, μισό λεπτάκι. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Ο είχε πει ότι ήταν ο αχριστότερος υπουργός. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη. Λέτε λοιπόν ότι ζητάτε συγγνώμη από τους Νεοδημοκράτες αν το ύφος σας ήταν τέτοιο που τους πληγώσατε. Γιατί να ψηφίσει κάποιος εσάς που είστε μόλις τρία χρόνια στη Νέα Δημοκρατία και έχετε πει και όσα έχετε πει για τη Νέα Δημοκρατία και όχι για παράδειγμα το Βαγγέλη Μεϊμαράκη που δεν έφυγε ούτε μία μέρα από αυτήν? Όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έφυγε. Λοιπόν, καταρχάς δεν έχω πει ποτέ αχριστότερο υπουργό τον Σαμαρά. Απόδειξη για να σας πείσω. Mm-hmm. Όταν μιλάω εγώ τότε, ο Σαμαράς δεν είχε ξαναγίνει υπουργός, ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η μόνη υπουργική θέση που είχε, στην οποία θα μπορούσε να αναφερθώ, ήταν του Υπουργού των Εξωτερικών. Εγώ όμως, τον Αντώνη Σαμαρά ως Υπουργό Εξωτερικών του Μητσοτάκη, τον ακολούθησα μετά στην πολιτική άνοιξη.
Θα ήταν ποτέ δυνατόν να λέω Αχριστότερο Υπουργό Εξωτερικών κάποιον που εγώ ο ίδιος τον ακολούθησα ως Υπουργό Εξωτερικών? Πάντως στην Νέα Δημοκρατία ντροπή τη δεξιά την έχετε πει σίγουρα πριν κάτι δήλωσή σας. Το βίντεο αυτό είναι πολύ ωραίο. Μουρίως λένε ότι θα πάω στην Νέα Δημοκρατία και αυτό το έχετε πει. Σε άλλον υπουργό. Είπατε τον κύριο Παυλόπουλο. Δεν θα ήθελα τώρα όμως να το αναφέρω. Είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν θα ήθελα να το αναφέρω γιατί ο πρόεδρος Δημοκρατίας πρέπει να μένει έξω από την κουβέντα. Και ήταν κουβέντα τη εποχή του Δεκεμβρίου του 8 όταν και εγώ ήταν υπουργό. Πάντως αυτά είναι φράσεις σας και εγώ σας ρωτώ. Λέτε ότι ήταν υπερβολική. Το ύφος σας. Ξαναλέω. Γιατί το Δεκέμβριο του 8 που κεγόταν η Αθήνα, πράγματι είχα ασκήσει κριτική. Τελεία. Ωραία. Πάμε τώρα στο... Δεν είμαι καθόλου όψιμος νεοδημοκράτης. Είμαι νεοδημοκράτης, σας λέω, τα παιδικά μου χρόνια. Βέβαια, εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Ο Καρατζαφέρης και το λαός τότε δεν ασκούσαν απλώς κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω τα περί Σαλόμης κλπ. Με τον Άρη Σπηλιοτόπουλο, από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε η διάσταση. Το περί Σαλόμης ήταν ο λόγος που διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Εγώ πήγα στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό 4 χρόνια μετά. Εγώ πήγα στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό τον Νοέμβριο του 2003. Θέλω να πω ότι θέματα. Του 2000. Θέλω να πω, δεν ήταν μια απλή διάσπαση αυτή για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Είχε πέσει εκεί πολύ, πολύ σε σκληρή... Κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, μην κορυφόμαστε, οι 8 στους 10 ψηφοφόροι του λαός και τα 8 στα 10 στελέχη του λαός ήταν δημοκράτες. Τι να λέμε, τώρα, λέμε τώρα μεταξύ μας τώρα πράγματα που δεν στέκουν. Λοιπόν, άρα επανέρχομαι. Λοιπόν. Άρα επανέρχομαι. Εγώ είμαι νεοδημοκράτης από τα πονή λιανικά μου χρόνια. Έχω ασκήσει σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία όταν έβλεπα και αισθανόμουν ότι η Νέα Δημοκρατία απομακρυνόταν από αυτά που εγώ θεωρούσα αξίες που πρέπει να προασπιζόμαστε. Και ένας από τους λόγους που βάζω τώρα για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μακρύ, για να σας απαντήσω, είναι γιατί εγώ θέλω να υπηρετήσω και να δώσω μάχη αυτές τις αρχές. Η ουσία της κριτικής μου δηλαδή ενισχύεται από την υποψηφιότητά μου, δεν αποδυναμώνεται. Γιατί εγώ θέλω μια Νέα Δημοκρατία, το πούμε έτσι πολύ απλά, που δεν θα ντρέπεται να μάχεται για τις ιδέες της. Εγώ θέλω μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα βγει έξω στην κοινωνία και θα πείσει την κοινωνία ότι αυτά που λένε σωστά. Εννοείται ότι ντρέπεται. Θα την πάρει μαζί της. Ή τα τελευταία χρόνια ντρεπόταν η Νέα Δημοκρατία για τις αρχές και τις αξίες της. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος πολιτικά από το 81 και μετά είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Αυτό έγινε. Εμείς υποχωρήσαμε στη λέλαπα του Πασόκ. Υποχωρήσαμε στην τρομερή αυτή δυνότητα του Ανδρέα Παπανδρέου και στις μεταβολές που επέφερε στην κοινωνία μας αυτή η δεκαετία του 80. Και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρίως τακτική της Νέας Δημοκρατίας, ήταν να αποφεύγει τη σύγκρουση με την αριστερά. Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μου, πολύ κρίσιμο λάθος. Ξέρετε γιατί? Δεν είναι θέμα ταμπέλας να πει κάποιος είναι δεξιός με την ίδια υπερηφάνεια που το λέει όταν είναι αριστερός. Λέω ένα παράδειγμα. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας λέει: είμαι πρωθυπουργός και είμαι ο πρόεδρος του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν λέει ότι είναι μεσαίος χώρος. Δεν λέει καν της κέντρο αριστεράς. Λέει της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και το λέει με υπερηφάνεια. Δεν κρύβεται και κερδίζει τις εκλογές. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει το ίδιο ένας δεξιάς, ήταν να ρωτηθεί. Γιατί ένας δεξιάς πρέπει να κρύβεται? Ξέρετε γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί παραχωρήσαμε εμείς οι δεξιοί την ιδεολογική ηγεμονία στην αριστερά. Τι αφορά αυτό. Θα μπορέσετε όμως να μαζέψετε τον κρίσιμο χώρο. Να μαζέψετε ενώ στην κάλπη τον κρίσιμο χώρο που είναι ο χώρος του κέντρου. Ένα λεπτό μόνο ακόμα. Θα έρθω εκεί. Ένα λεπτό μόνο ακόμα, ήθελα να το καταλάβετε. Γιατί το θεωρώ αυτό μείζον? Όχι για την ταμπέλα. Αλλά γιατί όταν η Νέα Δημοκρατία παίρνει την εξουσία υποδιόμενη ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι, ασκεί την εξουσία της με φόβο. Δεν προχωράει ιδιωτικοποίησης γρήγορα όπως έπρεπε να προχωρήσει. Προχωράει με καθυστέρηση. Και αυτό κοστίζει στην Ελλάδα. Δεν προχωράει στην αλλαγή των πανεπιστημίων γρήγορα, αλλά προχωράει με καθυστέρηση. Και αυτό κοστίζει στην Ελλάδα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί φοβάται τη σύγκρουση. Γιατί φοβάται τη σύγκρουση? Γιατί έχει την ιδεολογική ηγεμονία η αριστερά. Εγώ τι θέλω? Εγώ θέλω μια Νέα Δημοκρατία που δεν θα πάρει την εξουσία γιατί θα πέσει ως όριμο φρούτο ο Τσίπρας όταν μετά από 4 ή 8 χρόνια θα έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο και θα έρθει η ώρα να ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να βγει η Νέα Δημοκρατία στον δρόμο, να εξηγήσει γιατί οι ιδέες που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία, οι ιδέες της σύγχρονης κεντροδεξιάς, είναι οι ιδέες που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, να πείσει τους νέους, να πείσει τους ανέργους, να πείσει τους μικρομεσαίους ότι αυτές οι ιδέες θα τους φέρουν ευημερία και να ρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα όσο γίνεται γρηγορότερα. Αυτό χρειάζεται. Πείσει στις ιδέες. Χρειάζεται βεβαίως καμιά φορά και ιδεολογική σύγκρουση, την οποία δεν πρέπει να φοβηθούμε. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, θέλω εγώ. Και αν γίνω αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσω να φτιάξω. Πάντως στις εκλογές στην Ελλάδα τις κερδίζουν τα κόμματα τα οποία καταφέρνουν να διευρύνουν τα ιδεολογικοπολιτικά τους όρια. Δηλαδή τις κερδίζει η κεντροδεξιά όταν καταφέρει να μαζέψει, να το πω έτσι, στην κάλπη και τους κεντρώους ψηφοφόρους ή η αριστερά όταν καταφέρει να μαζέψει και τους κεντρώους ψηφοφόρους. Και το ερώτημα είναι,
ένας σκληρός δεξιός αρχηγός, σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι ελκυστικός για αυτούς τους ψηφοφόρους ή τους αποθεί? Λοιπόν, καταρχάς, το ότι εγώ είμαι αυτό που είμαι, δηλαδή δεξιός, δεν σημαίνει ότι αλλάζει το χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα, θα παραμείνει ένα κεντροδεξιό κόμμα. Σε ένα κεντροδεξιό κόμμα τώρα έχουμε και κεντρώους, έχουμε και δεξιούς. Εσείς λέτε ότι πρέπει υποχρεωτικά σε ένα κεντροδεξιό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι πάντα ο αρχηγός από τους κεντρώους. Καλά, όχι. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι. Δίνει τον τόνο όμως, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είπε αυτό τώρα ο κύριος Χατζηλιάδη. Δίνει και τον τόνο το πρόσωπο του αρχηγού. Μισό λεπτό. Όχι, όχι. Όχι, γιατί η ερώτηση δεν ήταν ακριβώς αυτή και ήταν σαφέστατη. Αν είστε ελκυστικός για έναν κεντρό. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή αν τον αποθείτε. Κυρία Λώρα Ιωάννου, σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω. Εγώ θα κερδίσω τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Τους νεοδημοκράτες. Γιατί θα κερδίσω τον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί θα αγωνιστώ σκληρότερα από όλους για να τον κερδίσω. Και δεν θα περιμένω να πέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα τον κερδίσω όσο μπορώ γρηγορότερα, γιατί βλάπτει την Ελλάδα. Οι κεντρώοι που λέτε, οι κεντροδεξιοί που λέτε, οι κεντροαριστεροί που λέτε, θα ακολουθήσουν εκείνον που θα πιστέψουν ότι θα μπορέσουν να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις και να κάνουν την Ελλάδα μια χώρα σε ευημερία. Και δεν θα τους φοβήσουν οι ταμπέλες. Πρέπει να πάψουμε να φοβόμαστε τις ταμπέλες. Τι θα πει σήμερα, αγαπητή μου Λώρα, το να είσαι δεξιός ή να είσαι κεντρώος? Στην πράξη, στην πραγματική πολιτική, τι θα πει? Είσαι υπέρ των δυτικοποιήσεων ή κατά? Είσαι υπέρ των δυτικοποιήσεων, των ιδιωτικών αριθμών ή κατά? Ο κύριος Τσίπρας δυσκολεύτηκε να πάρει. Είσαι υπέρ των συνόρων ή κατά? Τι είναι δεξιό, τι είναι κεντρό? Για πέμπτο με το διαφοράσει. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, ως ακρεφνής αριστερός, δυσκολεύτηκε να πάρει το κέντρο. Όταν έκανε τη στροφή, πήρε το κέντρο. Όχι, ο κύριος Άρα, λοιπόν, τον Ιανουάριο. Εσείς πώς θα κερδίσετε τον κύριο Τσίπρα? Πρέπει πρώτα να έχετε κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας κέρδισε τον Ιανουάριο ως ένα ακραία ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα. Τον Ιανουάριο. Τώρα άλλαξε. Αν άλλαξε, θα το δούμε, που έχασε τον Λαφαζάνη και τους άλλους. Δεν έκανε καμία ιδεολογική παραχώρηση ο κύριος Τσίπρας για να κερδίσει. Κύριε Γεωργιάδη, εμένα ξέρετε τι με εντυπωσιάζει. Έτσι. Πόσο ετεροπροσδιορίζεστε. Εγώ θα κερδίσω τον Τσίπρα. Αυτό δηλαδή είναι αυτό που λέτε. Δεν λέτε εγώ θα είμαι ο καλύτερος αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα είμαι ο καλύτερος πρωθυπουργός αν και όποτε κερδίσω τις εκλογές. Λέτε εγώ θα κερδίσω τον Τσίπρα. Αυτό δεν είναι ένδειξη τοπάθειας για όλη τη Νέα Δημοκρατία και ετεροπροσδιορισμού? Το ακριβώς ανάποδο. Γιατί είναι το ανάποδο? Να ακούω θεωρίες του τύπου. Και δυστυχώς ακούω ότι ο πρόεδρος που θα εκλέξουμε τώρα θα είναι ένας τύπου μεταβατικός πρόεδρος, ο οποίος δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, αρκεί να κρατήσει ενωμένη την παράταξη, διότι ούτως ή άλλως ο Τσίπρας έχει 4 με 8 χρόνια μπροστά του, και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα έχουμε ένα καινούργιο αρχηγό που θα μπορέσει να κυβερνήσει. Αυτό είναι το παθές. Εγώ θα σας λέω το ακριβώς ανάποδο. Σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να αφήσει το χρόνο να περάσει. Γιατί κάθε μέρα που μένει αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία, βλάπτει την Ελλάδα. Ναι, κύριε Κοτάκη. Τώρα λοιπόν, αυτό από τις επισημάνσεις που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, πολύ όσο το δυνατόν περισσότερο τηλεγραφικές ερωτήσεις. Εγώ θα κερδίσω τον Τσίπρα. Χάσατε τις εκλογές τον Ιανουάριο, τις χάσατε και τώρα. Και την επόμενη μέρα το θέμα σας είναι πώς θα ξανακερδίσετε την εξουσία ή να καταλάβετε γιατί χάσατε. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ουσιώδες. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο. Είπατε ότι είναι πρόβλημα το ύφος σας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι πολλές φορές το ύφος, αλλά είναι οι λέξεις που μας κυνηγούν. Άλλο πράγμα να σε κυνηγούν οι λέξεις ως βουλευτή, άλλο να σε κυνηγούν οι λέξεις ως υπουργό και άλλο να σε κυνηγούν οι λέξεις ως υποψήφιο αρχηγό. Είπατε λοιπόν το Φεβρουάριο του 2012 ότι οι άνθρωποι που λένε ότι θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το Φεβρουάριο του 2012 αυτή η δήλωση. Έχουν σοάστα. Ναι, ωραία. Α, είναι και 2 χρόνια πριν. Έχουν σοάστα φρένα ή μήπως είναι παρανοϊκά ναρκωμανείς? Έχουν κάποιο πρόβλημα και παίρνουν χάπια? Στοπ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Το ξαναλέω. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, εγώ ρωτώ. Εγώ δίνω τον τόνο, με συγχωρείτε. Εντάξει. Το ξαναλέω. Οι άνθρωποι που λένε ότι θα πάω στη Νέα Δημοκρατία έχουν σοάστα φρένα ή μήπως είναι παρανοϊκά ναρκωμανείς? Έχουν κάποιο πρόβλημα και παίρνουν χάπια? Αν εγώ άλλαζα την ερώτηση και έβαζα στη θέση που λένε ότι θα πάω στη Νέα Δημοκρατία ότι οι άνθρωποι που λένε θα γίνω αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα απαντούσε? Πάμε. Με τον ίδιο τρόπο. Καταρχάς, οι δηλώσεις τις οποίες διαβάζετε είναι τον Δεκέμβριο του 2009, μετά την εκλογή του Αντώνη Σαμαρά στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Τον οποίο κατηγορήσατε, από ό,τι κατάλαβα, ότι απέστη από τις ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Μα αφού οι δηλώσεις αυτές που σας έλεγα είναι πριν. Όχι, είναι πριν το 8 λίγο, και το 7. Πριν από λίγο είπατε ότι διαφωνούσα με τη Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο, τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, διότι αφίστατο τον ιδεολογικό τη αρχών τότε. Πάντως και στις δύο διασπάσεις της Νέας Δημοκρατίας ήταν μέσα. Και με το λαό και με την πολιτική άνοιξη. Εάν με διακόπτετε, δεν γίνεται. Όχι, μισό λεπτό. Θα κάνουμε διάλογο. Αν θέλετε να πείτε όλοι, αλλά θέλω ένα λεπτό να πω ολόκληρη φράση. Σας ακούω. Λοιπόν, στην προηγούμενη μας ζήτηση μου μιλάτε για δηλώσεις που έκανα το 8.
Η πρώτη ερώτηση ήταν γιατί δεν ασχολείστε, γιατί χάσατε. Για τις δηλώσεις μου μιλάμε. Ναι, μιλάμε. Πρώτα σας ρώτησα, είπατε θα κερδίσω τον Τσίπρα. Και το πρόβλημα που έχει αυτός ο χώρος, κύριε Γεωργιάδη, τον επομένων των εκλογών. Την πρώτη. Εγώ απαντάω πάντα σε όλες τις ερωτήσεις. Την επομένη των εκλογών, το πρόβλημα που έχει αυτός ο χώρος είναι ότι δεν καταλαβαίνει γιατί κέρδισε, γιατί έχασε. Λοιπόν, γιατί το πρώτο σας. Ξέρουμε γιατί χάσαμε. Πείτε μας λοιπόν. Τον Ιανουάριο του 2015 χάσαμε, γιατί απέναντί μας είχαμε έναν δημαγωγό που προσκόταν σε όλους τα πάντα. Ήταν πρακτικά αδύνατο να κερδίσουμε. Γι' αυτό είχα βγει το ίδιο βράδυ, είχα πει ότι είναι επιτυχία το αποτέλεσμα του 28% τότε. Για ποιο λόγο? Διότι όταν απέναντι έχει τον Σαμαρά που λέει θα κατεβάσω τον ένφια 7% και έχει τον Τσίπρα και λέει θα καταργήσω τον ένφια, όταν έχει τον Σαμαρά και λέει θα μειώσω την ειδική φορά αλληλεγγύη 30% και σου λέει θα καταργήσω την ειδική φορά αλληλεγγύη, όταν έχει τον Σαμαρά και σου λέει θα μειώσω 30% τον φόρο στο πετρέλαιο και σου λέει άλλο θα καταργήσω τον φόρο στο πετρέλαιο, δεν έχει να πει κάτι. Ο κόμμας περιμένει να το ζήσει. Άρα τον Ιανουάριο του 2015 πρακτικά δεν μπορούσε να κερδίσει. Είχατε χάσει το προβάδισμα τον Ιούνιο όμως. Με τη σειρά. Τον Σεπτέμβριο του 2015 αντιθέτως, κατά τη δική μου εκτίμηση, και αυτό το είπα την πρώτη βραδιά των εκλογών και το είχα πει τον Αύγουστο, το καλοκαίρι. Η Νέα Δημοκρατία έχασε, και τουλάχιστον έχασε με αυτή τη διαφορά. Γιατί θεωρητικά και ο Τσίπρας είχε το πολιτικό πλεονέκτημα, έτσι. Ναι. Είχε κερδίσει 8,5 μονάδες, δεν θα είχαν και εύκολα σε 7 μήνες, ό,τι και αν είχε κάνει. Όμως δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία έκανε τεράστιο, κατά τη γνώμη μου, λάθος πολιτικής τακτικής. Τι έκανε? Ψήφισε χωρίς καμία πολιτική δέσμευση εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα το καλοκαίρι το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου, δίνοντας τη λανθασμένη εντύπωση, και δεν είπε αυτό με Μαράκη τότε στη Βουλή, ο Μαράκης είπε ψηφίζουμε για να μείνουμε στο ευρώ, όχι το μνημόνιο του Τσίπρα και του Καμένου, αλλά ψηφίζοντας το μνημόνιο του Τσίπρα και του Καμένου, δώσαμε την ευκαιρία στον Τσίπρα να πει στον ελληνικό λαό ότι είτε εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, είτε εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε ακριβώς τα ίδια οικονομικά μέτρα. Άρα, διάλεξε τώρα. Θες αυτά τα οικονομικά μέτρα που θα είναι ίδια να τα εφαρμόσω εγώ που είμαι αριστερός και καλός ή άλλοι που είναι δεξιοί και ανάλγητοι? Αυτό έγινε. Εγώ ισχυρίζομαι ότι αν δεν είχαμε ακολουθήσει αυτή την πολιτική τακτική, η οποία σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, δεν το χρόνο στο Μημαράκι, ήταν την πλειοψηφία των βουλευτών που την ήθελε. Έτσι. Εγώ, αν θυμάστε, είχα διαφωνήσει τότε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, μάλλον περίπου 20 βουλευτές. Λοιπόν. Εάν δεν είχαμε παρασυρθεί από την αγάπη στην Ελλάδα, από εγώ. Δεν λέω ότι δεν ήταν τα κίνητρά μας αγνά, εξαιρετικά ως αγνά ήταν. Αλλά αν δεν είχαμε παρασυρθεί στο να δώσουμε τόσο εύκολα τη θετική μας ψήφο στο μνημόνιο του Τσίπρα και του Καμένου, τότε σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε καταφέρει να δεσμεύσουμε τον κύριο Τσίπρα και δεν θα είχαμε αυτό το τέλεσμα. Σημείο. Έτσι. Το μνημόνιο αυτό στο οποίο αναφέρεστε και υποθέτω το έχετε διαβάσει, επειδή πριν μιλήσατε για την ηγεμονία της αριστεράς, αν το διαβάσετε αναλυτικά, είναι ένα τρίαμβο τη φιλελεύθερη ιδεολογία. Αυτό το μνημόνιο. Αυτό το μνημόνιο, βεβαίω. Διότι αν δείτε μέσα λέξη-λέξη, θα διαπιστώσετε τι λέξει. Ιδιωτικοποιήσει, ανταγωνιστικότητα, επενδύσει, συνεργασία τη παιδεία με την αγορά. Κάθε λέξη αυτού του μνημονίου είναι ένα τρίαμβο κατά του αριστερού λαϊκισμού. Με εξαίρεση βεβαίω τη φορολογία. Και δεν αυτό το οποίο είναι η δικαίωση της φιλελεύθερης ιδεολογίας ή της δεξιάς, την οποία λέτε ότι θέλετε να εκπροσωπείτε, λοιπόν, λέτε ότι δεν το ψηφίσατε και ότι υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, το μνημόνιο δεν είναι. Εμείς έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να ακούμε τη λέξη μνημόνιο και να θεωρούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Και έτσι νομίζουμε ότι το μνημόνιο του Παπανδρέου, το μνημόνιο του Σαμαρά και το μνημόνιο του Τσίπρα είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Μεταξύ τους, επειδή εγώ τα διαβάζω και τα έχω εφαρμόσει κιόλας ως υπουργός, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Πάντως το 2014 εδώ σε μένα είχατε πει, κύριε Υπουργέ, δεν ξαναψηφίζω μνημόνιο. Το θυμάστε αυτό? Μετά το μνημόνιο. Μα δεν έπρεπε, δεν ήθελα να ψηφίσω. Είχατε πει δεν ξαναψηφίζω. Εγώ το καλοκαίρι ψήφισα από κομματική πειθαρχία το ψήφισα. Το ψήφισα. Εκτέθη θέμα κομματική πειθαρχία. Η πλειοψηφία τη κοινοβουλευτική ομάδα αποφάσισε ότι πρέπει να το ψηφίσουμε. Εγώ εξέφρασα την αντίρρησή μου και στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι απόψεις μου ιτήθηκαν κοινοβουλευτικά. Και ακολούθησα αυτό που είπε το κόμμα. Δηλαδή, ακολούθησα δεν θα διασπάσω τη Νέα Δημοκρατία επειδή έχω μια άλλη άποψη. Αλλά προσέξτε τώρα. Για να το εξηγήσω, κύριο Κωτάκη, μάλλον δεν το έχει καταλάβει καλά. Όχι, το πρώτο μνημόνιο του Παπανδρέου. Μην με διακόψει, παρακαλώ. Παρακαλώ, με διακόψει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει, δεν σα διακόπτω, δεν το κατάλαβα καλά. Μου είπατε και εμένα ότι μπορεί να μην το έχω διαβάσει. Άρα, όχι, σα είπα ότι το έχετε διαβάσει. Εσύ δεν το παρακολουθήσατε. Παρακαλώ. Το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου στι 100 μονάδε δημοσιονομική προσαρμογή που είχε ανακαλύψει, τι κάλυψε 56 μονάδε από φόρου. 44 μονάδες προμεταρχής. Και λάθος πολλαπλασιαστές, ναι. Το δεύτερο μνημόνιο του Σαμαρά, στις 100 μονάδες δημοσιονομικής προσαρμογής που είχε ανακαλύψει, έκανε 72 μονάδες προμεταρρυθμίσεις, 28 μονάδες από φόρους. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα και του Καμένου, αυτό που εσείς είπατε προλίγου, φιλελεύθερο, στις 100 μονάδες δημοσιονομικής προσαρμογής, τις καλύπτει.
τις 92 αποφόρους και τις 8 μεταρρυθμίσεις. Κύριε Υπουργέ, εάν τώρα εσείς μου λέτε, να σας πω ότι για πρώτη φορά η αριστερά έβαλε υπογραφή κάτω από τον όρο ιδιωτικοποίηση, επένδυση, αγορά. Αυτό, εάν δεν είναι νίκη της ιδεολογίας σας. Θέλω να σου πω και μπράβο. Μπράβο να μπείτε σπίτι, αλλά έχετε κερδίσει. Και εσείς ψάχνετε να βρείτε. Μα θέλετε να τους πω μπράβο. Δικαίωμά επειδή ήρθαν με καθυστέρηση 5 ετών και είπαν πρέπει να κάνουμε ιδιωτικοποίηση. Έχουμε μια εκκρεμότητα με το ΣΟΑ στα σφρένα. Όχι, θέλω να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, στην πολιτική, με βέβαια το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, υπάρχει έννοια του πολιτικού χρόνου. Ναι. Θέλετε να πάρουμε τώρα ένα-ένα τα βίντεο, τι έλεγε η κυρία Τζάκρη για το ΣΥΡΙΖΑ, τι έλεγαν πολιτικοί. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης η κυρία Τζάκρη. Όχι, όχι. Ναι, Τζάκρη δεν έφερε τι μου ήρθε πρώτο στο μυαλό. Ναι. Δεν είναι η κυρία Τζάκρη το θέμα. Θα αρχίσω να λέω τι έλεγε ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και ο Κωνσταντίνο Καραμαλή όταν ήταν η Φιλελεύθερη και η Νέα Δημοκρατία για να πάρω δύο μεγάλες προσωπικότητες. Μα εδώ μιλάμε για το κόμμα στο οποίο είστε υποψήφιοι. Αυτή είναι η έννοια του πολιτικού χρόνου. Μιλάμε για το χώρο που θέλετε να εκπροσωπήσετε. Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω, γιατί με διακόπτω. Δεν σας διακόπτω, διάλογο κάνουμε. Σταματάω. Κακομαθημένοι είστε. Σταματάω. Τώρα δεν θέλω να τσακώνω, οπότε σταματάω. Τι να τσακωθούμε, σας έκανα μια συγκεκριμένη ερώτηση. Μια συγκεκριμένη ερώτηση που δεν αφορά πρόσωπο. Μα θα απαντήσω αν αλλά αφορά το χώρο. Εσείς μου λέτε για πρόσωπα. Αν δεν με αφήσετε, δεν μπορώ να απαντήσω. Σας αφήνω, εντάξει. Παίρνετε λοιπόν μια δήλωσή μου του Δεκεμβρίου του 9, όπου τι παίζετε τότε στα δελτία, ότι βγήκε ο Σαμάρας που είναι φίλος του Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης θα φύγει από το λαό να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και λέω, μα ποιο γράφει αυτά, πάνω θα πάω στη Νέα Δημοκρατία με το ύφος το οποίο αναφέρατε προηγουμένως. Την παρουσιάζει το κοινό τώρα στο Φεβρουάριο του 12, που το Φεβρουάριο του 12 εγώ είμαι υφυπουργός του Παπαδήμου, συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Είναι δυνατόν να έχω πει το Φεβρουάριο του 12 που είμαι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση Παπαδήμου αυτό που αλλάζει λέτε. Αλλάζει η ουσία. Άρα τι κάνει. Δεν αλλάζει. Είναι άλλο πολιτικό χώρο. Τώρα, ότι παίρνουν κάποια όρια να θα πάτε στην Νέα Δημοκρατία. Εκείνοι που το έλεγαν τότε. Πάμε. Αφήστε το ύφος, λέω. Πάμε εκείνοι που το έλεγαν τότε, πράγμα. Το έλεγαν υποβολημιαία για να με διαβάλουν. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο. Λέτε εγώ να μπορούσα να προβλέψω το Δεκέμβριο του 9 ότι σε 6 Μαΐου του 10 η Ελλάδα θα χροκοπούσε. Ότι μετά θα διασπάτω η Νέα Δημοκρατία με την κυρία Μπακογιάννη. Ότι μετά ο Καρατζαφέρη θα ψήφιζε ναι στο μνημόνιο και μετά θα κάνει πίσω το μνημόνιο. Ότι θα κάνουμε την κυβέρνηση Παπαδήμου και κάποια στιγμή θα με διέγραφε ο Καρατζαφέρη γιατί εγώ είχα διαφορετική γνώμη τον Καρατζαφέρη. Μαμά τη να ήμουνα. Προφήτη να ήμουνα. Έλα πώ το καταλάβει αυτό. Η πολιτική, κύριε Γεωργιάδη, είναι τέχνη τη πρόβλεψη όταν έχει φιλοδοξία. Έχω καλέ προβλέψει γενικά στη ζωή μου, αλλά η αλήθεια είναι πω δεν είχα προβλέψει όλα αυτά. Πείτε μου, σα παρακαλώ, πόσο κοντά είστε στον Καραμανλή και στον καραμανλισμό. Η Νέα Δημοκρατία είναι κατεξοχήν καραμανλικό κόμμα. Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η διακήρυξη, η ιδεολογική του Καραμανλή εξακολουθεί να είναι το βασικό της πολιτικό κείμενο. Το ερώτημα λοιπόν, επειδή ο Καραμανλής σας θεωρούσε ακραίους εσάς. Έλεγε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ο Κώστας Καραμανλής, έλεγε είναι ακραίοι. Και ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ μαζί τους. Λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω πόσο κοντά αισθάνεστε σε αυτούς. Και επειδή έχω μπροστά μου μια παλιότερη δήλωσή σας για το Μάκη Βορύδη, όταν κατηγορήθηκε ότι είναι νεοναζί, είπατε άλλο χουντικός, άλλο ναζί. Θέλω να σας ρωτήσω εσείς πώς βλέπετε την περίοδο της επταετίας. Λοιπόν. Την περίοδο της Χούντας. Και το ρωτώ με αφορμή το γεγονός ότι παλιότερα είχατε αντιμετωπίσει και την αποκάλυψη μιας αφιέρωσης που σας είχε κάνει σε ένα βιβλίο ο εντός πολλών εισαγωγικών αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Πατακός. Να έρθω με το τελευταίο για να πάω στο πρώτο. Εγώ γεννήθηκα σε 6 Νοεμβρίου του 1972. Πόσο χουντικός λέτε να είμαι. Με τις πάνες. Αν κρίνω από άλλους χουντικούς νεότερης ηλικίας από εσάς, μπορεί κανείς ανεξαρτήτως ηλικίας να είναι πολύ χουντικός. Σωστά, συμφωνώ. Ναι. Ο πατέρας μου επί Χούντας μπήκε και φυλακή. Επί Χούντας. Τρίτον. Εσείς όμως μετά παίρνατε βιβλία με αφιερώσεις από τον Πατακό. Βιβλίο. Να πω την πάσα αλήθεια, ακούστε τώρα τι μου λέτε, γιατί κατηγορούμε. Ο οποίος σας αποκαλούσε φίλο του. Γι' αυτό ρωτώ. Γιατί κατηγορούμε. Μου στέλνει ένα. Θα σας πω γιατί κατηγορήστε. Κατηγορήστε πολιτικά ότι είστε ακραία δεξιός και μπορεί να σύρετε τη Νέα Δημοκρατία σε καινούργια μονοπάτια. Αν εγώ γράψω τώρα που με λέει κάπως ακραίο, γράψω μία αφιέρωση στον κύριο Κοτάκη. Εγώ γράψω την αφιέρωση που λέγομαι ακραίος. Γράψω την αφιέρωση και λέω στον εξαίρετο δημοσιογράφο κύριο Κοτάκη, το δώσω. Είναι ακραίος ο κύριος Κοτάκης. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Με κατηγορείτε, όχι γιατί έκανα εγώ αφιέρωση στον Πατακό. Σας ερωτώ. Αλλά γιατί λέει υπάρχει ένα βιβλίο. Σας το έχω δει. Το έχω δει. Δεν αλήθεια είναι. Αλλά δεν θέλω να πω ότι μπορεί να το έχει στείλει. Μου έχουν στείλει χιλιάδες βιβλία με αφιερώσεις. Σχεδόν η μισή Ελλάδα.
Με κατηγορείτε για ποιο λόγο? Σας γιατί ρωτώ, μου έστειλε κάποιος αφιέρωση. Σας παρακαλώ, αυτό το με κατηγορείτε, όχι, κόψτε όχι, το. Όχι εσείς. Σας ρωτώ, δεν σας κατηγορώ. Εντάξει. Καταρχήν, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν για τις ιδέες του. Όποιες και αν είναι αυτές. Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Κανέναν. Λέω λοιπόν, σας καμία σχέση λοιπόν. Δεν είχα ποτέ με τις ιδέες τις χουντικές. Δεν έχω αφηρηθεί στη ζωή μου ποτέ το δημοκρατικό πολίτευμα. Ξέρετε καλύτερα παντός άλλου, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω καν ρωτήσει ποιος θα είναι στο πάνελ. Δεν έχω ρωτήσει αν θα μου κάνουν την Α ή τη Β ερώτηση. Δεν έχω βάλει εμπάργκο σε κανέναν. Καραμανισμός. Θα έρθω αμέσως. Δεν έχω πει ή υποστηρίξει τη ζωή μου οποιαδήποτε ακροδεξιά ιδέα. Και προκαλώ να πει ο Σκοτάκης που έχει τέτοιο ωραίο. Καλά, θα σας πω εγώ ακροδεξιές ιδέες που έχετε πει. Θα σας τις πω εγώ μετά. Άρα, θα σας πω σε επόμενη στροφή. Ευχαρίστως. Όσο σας θέλετε. Άρα, όλη αυτή η καραμέλα περί άκρου νομίζω πρέπει να τελειώσει. Εγώ έχω πει χιλιάδες φορές η πολιτική μου ταυτότητα συγκεκριμένη. Είμαι δεξιός, δεν την κρύβω αυτή την ταυτότητα, τη λέω με υπερηφάνεια. Διεκδικώ το δικαίωμα να μπορούν οι δεξιοί να λένε αυτή την ταυτότητα με υπερηφάνεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό θα άλλαζε το χαρακτήρα της κεντροδεξιάς Νέας Δημοκρατίας, εάν ετύχανε ένας δεξιός να είναι αρχηγός της. Επιτρέπετε μια διακοπή. Όπως, συγγνώμη κύριε Κοντάκη, ναι. Όπως αν ετύχανε ένας κεντρός να γίνει αρχηγός της, δεν θα σήμαινε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να διώξει όλους τους δεξιούς. Ενίοτε σε ένα κεντροδεξιό κόμμα μπορεί να είναι αρχηγός ένας δεξιός, ενίοτε μπορεί να είναι ένας κεντρός. Η ιδεολογική ταυτότητα του καραμανισμού τώρα... Το ερώτημα όμως δεν είναι αυτό. Ποιο το είναι? Ερώτημα είναι, με Άδωνη αρχηγό, αυτός που έφυγε από την Νέα Δημοκρατία για να ψηφίσει Ποτάμι, για να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία? Φυσικά και θα. Γιατί ορισμένοι από αυτούς μου στέλνουν ήδη μηνύματα ότι ένας από τους λόγους που έφυγαν είναι ότι το κόμμα παραέστριψε προς τα δεξιά την περίοδο έτσι. Σαμαρά. Αυτή είναι μια θεωρία που υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα υποκριθώ δεν υπήρχε, αλλά αυτή επιβεβαιώθηκε, ξέρετε, στην κάλπη του Σεπτεμβρίου. Πράγματι, πολλοί στη Νέα Δημοκρατία έλεγαν ότι ο λόγος που έπεσαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ήταν γιατί ο Αντώνης Σαμαράς την είχε στρίψει πολύ δεξιά. Και άρα, αν αυτό σταματούσε να συμβαίνει, θα επέστρεφε ψηφοφόρους. Θυμάμαι, πάνω από την κυρία Μπακογιάννη, που έλεγε σε όλη την προεκλογική περίοδο τώρα ότι βλέπω πάρα πολλούς να επιστρέφουν και να φύγουν. Συγγνώμη, κυρία Γιάννη. Βγάζετε όμως τον εαυτό σας απ' έξω. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Μα... Πόσο ενωτικό είναι εσείς ο ίδιος? Έχετε πει. Μα σταματάς το επιχείρημα. Μα, ένα... μα το επιχείρημα που το λέτε, το λέτε συνολικά για τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς ρωτάμε για εσάς. Έχετε πει ότι δεξιός είναι ο Ευίωνος και ο Καλότυχος και αριστερός είναι ο Μίζερος, ο Γκρινιάρης και ο Δυσίωνος. Αυτό δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό λέει το λεξικό Λίδελ Σκοτ. Ναι, αλλά το επικαλείστε σε πολιτικούς όρους. Αν θέλετε να το εξηγήσω πολύ ευχαρίζω. Το αναγάγετε σε πολιτικούς όρους. Πόσο ενωτικό είναι αυτό, δηλαδή, πόσο έλκεται τους ψηφοφόρους. Ξαναλέω, σε μία χώρα που όταν πιάνουν τον κύριο Φλαμπουράρη και τον κατηγορούν για την εταιρεία, ποια είναι η πρώτη του απάντηση? Είναι δυνατόν να αμφισβητείτε εμένα, είπε ο κύριος Φλαμπουράρης, που έχω 40 χρόνια αγώνες στην αριστερά? Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο μπορεί αυτή η χώρα κάπως να λέει έχω 40 χρόνια αγώνες στην αριστερά, και να το λέει και μπράβο του και την ίδια καμάρι του, και να μην μπορεί να λέει έχω 40 χρόνια αγώνες στην δεξιά? Μπορεί να μου το εξηγήσετε? Γιατί σημαίνει αυτό στην Ελλάδα. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Μπορείτε να επιχείρημα σε αυτό, μου επιτρέπετε? Μην κοροϊδευόμαστε. Κύριε Γεωργιάδη, μου επιτρέπετε? Ως πότε, γιατί αυτή η συζήτηση για το. Είστε χειρότερος από μένα. Αποκλείεται. Αποκλείεται, είστε εκτός συναγωνισμού. Δεν έχω τέτοια φήμη που ούτε θα αποκτήσω. Απλώς, όταν είστε υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να υποστείτε τη βάση. Φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι θα περάσουν από την ίδια βάση. Να τα περάσουν. Ελπίζω να έρθουν. Και αν κάποιο δεν έρθει, θα το μάθουμε. Ελπίζω να έρθουν. Όπως ξέρετε από μένα, θα το μάθετε 1500%. Για εσάς δεν έχω αμφιβολία καμία. Λέω το εξής. Η συζήτηση για τη δεξιά υπερηφάνεια έγινε και στις εσωκομματικές εκλογές του 9, που δεν ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία. Και εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και δεν πιστεύω ότι έφταξε που η Νέα Δημοκρατία έχασε τις εκλογές από το γεγονός ότι είπε ή δεν είπε ή δεν διατράνωσε τη δεξιά της περηφάνεια. Όταν εσείς λοιπόν έρχεστε σήμερα και μας επαναφέρετε μια παλαιά συζήτηση στην πραγματικότητα εξαετίας και προσδιορίζετε τη Νέα Δημοκρατία με όρους ντροπής ή ενοχής. Στην πραγματικότητα, στο γήπεδο το οποίο θέλει η αριστερά. Γιατί τι θέλει η αριστερά στην πραγματικότητα? Αυτό το οποίο εσείς το λέτε ως υπερηφάνεια, στην πραγματικότητα να επαναπροσδιορίζεται ο χώρος με όρους ντροπής. Όταν λοιπόν το επαναφέρετε, θεωρείτε ότι κάνετε καλό στην παράταξη? Λοιπόν, καταρχάς το 2009 όταν ετέθη αυτή η συζήτηση, φαντάζομαι ότι ετέθηκε και απαντήθηκε από το εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένω απάντηση και για τον καραμανισμό. Για τον Σαμαράς. Απαντήθηκε. Έτσι. Δεύτερο. Περιμένω και για τον καραμανισμό. Θα αφήσω αμέσως. Αμέσως μετά, ποια ερώτηση θα απαντήσω πρώτη? Δεν ξέρω, την έχω θέσει εδώ και 10 λεπτά. Α πούμε ότι προηγείται ο καραμανισμός. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα. Φαντάζομαι, εσείς έχετε γράψει και βιβλία. Γι' αυτό το λέω. Δεν υπάρχει κανένα στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ούτε ένα στη Νέα Δημοκρατία που δεν σέβεται τις αρχές του καραμαλισμού και ιδιαίτερα την δυτική μας διακήρυξη του Εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν.
Αλλιώς θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και ήταν του Νικολάου πάρα πολύ απλά. Άρα λοιπόν, για εμάς τους δημοκράτες, ο καραμαλισμός είναι η πηγή της ιδρύσεως της δικιάς μας παράταξης. Θα μπορούσα εγώ να σου πω ότι δεν σέβομαι αυτό το πράγμα. Τότε τι δουλειά έχω στη Νέα Δημοκρατία? Αυτή είναι η απάντηση. Και αν μην το πολυκουράζω. Σας θεωρούσε ακραίους εκείνος. Πρώτα απ' όλα λέμε καραμαλισμό, εννοούμε την ιδρυτική τη διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γιατί αυτό είναι ο καραμαλισμό. Ωραία. Ναι, για γίνεται λίγο πιο αναλυτικό, έχει ενδιαφέρον. Πάμε τώρα. Για τον Κώστα Καραμαλή τώρα. Ναι. Κώστα Καραμαλή είναι το πιο αγαπητό πρόσωπο στην παράταξη αυτή. Δεν υπάρχει πιο αγαπητό. Είναι το πιο αγαπητό. Οι προσωπικές μου σχέσεις μαζί του είναι πάρα πολύ καλές. Τον σέβομαι. Οι πολιτικές. Λέω... Και οι πολιτικές. Κοιτάξτε, δεν λέω ότι είμαι πιο στενός του συνεργάτη, θα υποκριθώ κάτι τέτοιο. Έτσι, να παρεξηγηθώ. Και ούτε να καπηλεθώ το όνομά του, όπως μπορεί να κάνουν άλλοι θετικά και αρνητικά. Το οποίο εμένα με ενοχλεί. Και αρνητικά λέτε, ποιους εννοείτε? Κοιτάξτε, εμένα, αν υπάρχουν διαρροές του τύπου μου είπε ο Καραμαλής να μην κατέβω και κατεβαίνω, εμένα με ενοχλούν. Του κυρίου Τζιντικός, τα λέτε. Τώρα, για να μιλάμε αυτό με ονόματα πόνιμα. Για τον εξής λόγο. Για τον εξής λόγο. Ο Κώστας Καραμαλής. Τι εννοείται ότι πουλάει αντισυστημικότητα, αυτό εννοείται? Ο Κώστας Καραμαλής είναι μακράν το πιο αγαπητό πρόσωπο στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν συζητείτε αυτό. Αν είστε σε οποιαδήποτε κομματική μας συγκέντρωση και παρακολουθήσετε την αντίδραση του ακροατηρίου του να ακούσετε το όνομα Κώστα Καραμαλής, το καταλάβετε. Λοιπόν. Πολιτικά πάντως ο κύριος Καρατζαφέρης του είχε επιτεθεί και εσείς τότε ήσασταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και χειροκρότησα το. Συγγνώμη τώρα, εντάξει, να το πούμε όμως. Μα είπαμε την κουβέντα. Είναι αγαπητό πρόσωπο, τότε αλλά πολιτικά διαφωνούσατε. Να το πείτε κι αυτό όμως. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, κυρία Λορέα. Πάμε να γυρίσουμε έτσι. Okay. Ωραία, πάμε λοιπόν. Το να βάζουμε τον Κώστα Καραμαλή ή τον Αντώνη Σαμαρά μέσα στην πολιτική μας διαμάχη την τρέχουσα για το ποιος θα εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, είναι δείγμα πολύ μεγάλης ασέβειας και για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Αντώνη Σαμαρά. Εσύ γιατί τον ένα μέχρι τώρα από ό,τι ξέρω. Γιατί αυτά... Έχετε δει και τον άλλο? Θα ζητήσω να δω και τον άλλο. Ναι, όπως είδατε, θα ζητήσω να δω τον κύριο Σαμαρά. Θα ζητήσω να δω και τον άλλο. Πράγματι. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Διότι δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι θέλουμε να καπηλευθούμε την όποια δική τους πολιτική έγκλη για τους δικούς μας ιδιωτελείς πολιτικούς. Εσείς τον ρωτήσατε τον Κώστα Καραμαλή πριν να αποφασίσετε να είστε υποψήφιος? Όχι, όχι. Όπως τον ρώτησε, ας πούμε, ο κύριος Τζιντζικώστας. Η απόφαση είναι καθαρά προσωπική δική μου και δεν ρώτησα κανέναν. Τον κύριο Σαμαρά, δεν σας ρωτήσω κάτι. Λέτε να μην τους βάζουμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς. Γιατί οι ίδιοι δεν παίρνουν. Θεωρώ ότι άμα πράγματι. Για παράδειγμα, όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Καραμαλής στηρίζει, φλερτάρει με τον κύριο Βαγγέλη Μαϊμαράκη. Όπως επίσης, εγώ βλέπω και μία σειρά από καραμαλικούς εντός εισαγωγικών βουλευτές που βγαίνουν ένας μετά τον άλλον και στηρίζουν τον κύριο Μαϊμαράκη. Άρα λοιπόν, εκείνος έχει επιλέξει. Έχει απόλυτη σχέση. Λέτε να μην τους βάζουμε, αλλά μπαίνουν οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα, εάν θέλει ο κύριος Κώστας Καραμαλής ή αν θέλει ο κύριος Αντώνης Σαμάρας να εμπλακεί στη διαδικασία, φαντάμε μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς τρόπους και δημόσια και όπως αλλιώς επιθυμούν. Εγώ σας λέω τη δική μου θέση. Δεν σας λέω τη δική τους θέση. Σας λέω ότι κατά τη γνώμη μου, σε μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία, πρέπει λοιπόν, για να Μαϊμαράκη. Διαφυλάξουμε την ενότητα της παράταξης, αν στηρίζει να προστατεύσουμε πράγματι αυτά τα πρόσωπα. Που τον στηρίζει, απλό. Τον κύριο Βαγγέλη Μαϊμαράκη και ο Κώστας Καραμαλής. Εσάς σας ανησυχεί το ότι θα τους βρείτε απέναντι? Θα βρείτε ένα καραμαλικό μηχανισμό που είναι ισχυρός μέσα στο κόμμα απέναντι? Κατεβαίνουμε όλοι στη βάση και όμως θα ψηφίσουν. Ναι, μαζί. Άρα δεν απευθύνεστε σε αυτού. Λοιπόν, απευθύνεστε σε ρόλο, δηλαδή. Φυσικά και κύριε Γεωργιάδη. Ακούστε. Αφού ρωτάτε τη γνώμη μου, θα την πω όπως το πιστεύω. Σε μια τόσο ανοιχτή διαδικασία, οι εσωκομματικοί σχετισμοί, κατά τη γνώμη μου, δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Η κοινωνία έχει αυτονομηθεί από αυτούς τους μηχανισμούς. Αν θέλετε, η δική μου ψηφιότητα έχει και ένα συμβολισμό. Εγώ ξέρω ότι είμαι μοναδικός από τους τέσσερις που δεν είμαι από τζάκι. Εγώ δεν είμαι από τζάκι. Οι υπόλοιποι τρεις, ο καθένας είναι από ένα τζάκι. Εγώ είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαι γιος ενός βιβλιοπόλη και είμαι ο ίδιος βιβλιοπόλης. Ξέρω ότι για πάρα πολλούς η ιδέα ότι κάποιος που δεν είχε σχέση με την πολιτική οικογένειά του στο παρελθόν και που εμφανίστηκε από το πουθενά και διεκδικεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας προκαλεί περίπου σοκ. Γιατί για κάποιους ανθρώπους θεωρείται ότι είναι κληρονομικό δικαίωμα μόνο ορισμένο να διεκδικούν την ηγεσία. Και δεν μπορεί ποτέ κανένας από εμάς να διεκδικεί την ηγεσία της παράταξης. Κατά τη δική μου γνώμη, η δική μου ψηφιότητα δίνει μια ευκαιρία. Βλέπετε εδώ το κοινό. Τώρα, μια που βάλατε βλέπετε εδώ το κοινό. Το θέμα με τα τζάκια. Αν εγώ εκλεγώ αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μακρύ, ο καθένας από όσους βλέπετε εδώ μπορεί να σκέφτεται σε μερικά χρόνια μπορεί να γίνει αυτός ο θέσμος αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η διαφορά. Κύριε Γεωργιάδη. Οι υπόλοιποι τρεις, καθόλου άξιοι, δεν τους υποτιμώ επειδή είναι από τζάκι,
για το να είσαι από τζάκι δεν σημαίνει κατά ανάγκη κακό. Μπορεί να είσαι καλός και να είσαι από τζάκι, μπορεί να είσαι κακός και να είσαι από τζάκι. Αλλά εδώ σημαίνει ένα γεγονός. Ο μόνος που δεν είναι από τζάκι είναι ο υποφαινόμενος. Τώρα μπορείτε να μου πείτε άλλους λόγους εκτός από αυτόν για να επιλέξει κανείς εσάς και όχι τους άλλους τρεις υποψηφίους. Δηλαδή, τι θα λέγατε σε έναν συμπολίτη μας που είναι φίλος της Νέας Δημοκρατίας, που την ψηφίζει, που ενδιαφέρεται για το κόμμα και ο οποίος σας θέτει το ερώτημα. Γιατί Άδωνη Γεωργιάδη να επιλέξω εσένα και όχι το Βαγγέλη Μεϊμαράκη ή τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιοι είναι οι λόγοι? Πιστεύω ότι ο κυριότερος λόγος που θα επέλεγα εγώ να με ψηφίσω ως πολίτης, αν μου επιτρέπετε να κάνω δύο συλλογισμό, είναι λίγο υπερβατικός. Είναι γιατί όπου ανέλαβα θέσεις ευθύνης, πουθενά δεν άφησα να πάει ούτε μία μέρα χαμένη. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας, κύριε Χατζηνικολάου, όταν πήγα ως μέλος κυβερνήσεως Παπαδήμου, την πρώτη μέρα άκουγα σχόλια γιατί τα αυτιά μου πιάνουν τους ήχους. Ποιον μας φέρανε? Όταν έφυγα, αφού είχα ολοκληρώσει και την άρση του καμποτάζ που την πολεμούσαν 40 χρόνια και πολλά πολλά άλλα θέματα που χρονίζανε, έστειλαν επιστολή διάφοροι φορείς από το Σύλλογο τότε των Αλλιέων, των Αφιγοεπισκευαστών κτλ. Στον τότε Πρωθυπουργό Λουκά Παδήμου, δημόσια επιστολή, όπου του ζητούσαν να με πείσει να παραμείνω στο Υπουργείο. Οι ίδιοι που λέγανε αμάν ποιο μας φέρανε τρεις μήνες πριν. Όταν πήγα στο Υπουργείο Υγείας, ξέρετε ότι πολλοί λέγανε μα τι δουλειά έχει ο Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας. Σήμερα, αν ρωτήσει πάρα πολύ στο Υπουργείο Υγείας, πιστεύω πια και σιγά σιγά και on camera θα το λέγανε, σου λέει τελικά ο Γεωργιάδης δούλευε στο Υπουργείο Υγείας. Δεν άφησε να πάει μια μέρα χαμένη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σας λέω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν εγώ εκλεγώ αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, αν μου κάνω αυτή την τιμή οι Νεοδημοκράτες και με εκλέξουν, σας διαβεβαιώ δεν αφήσω να πάει χαμένη ούτε μία μέρα. Θα κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία ένα ανοιχτό κόμμα. Χωρίς γραμμές, χωρίς εσωτερικούς μηχανισμούς, χωρίς κλειστά γραφεία, χωρίς κλειστά τηλέφωνα, που θα είναι κοντά στην κοινωνία από την πρώτη μέρα. Θα ζήσουμε συναρπαστικά χρόνια. Διότι δεν θα αφήσω να πάει μία μέρα χαμένη. Τον Τζίπρα, γιατί λέτε ότι μπορείτε να τον κερδίσετε? Από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία? Και τι διαφορετικό θα κάνετε για να συμπληρώσω την ερώτηση? Ο Τσίπρας βγαίνει από δύο εκλογικές αναμετρήσεις, εξαιρετικά ισχυρός. Σωστά. Στη δεύτερη αυτή δε εκλογική αναμέτρηση κατάφερε να πάρει 36% λέγοντας ότι ιδού το τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή ανοίγοντας όλα τα χαρτιά μπροστά στους πολίτες. Τι είναι αυτό που σας οδηγεί στην εκτίμηση ότι μπορεί να τον κερδίσετε, όταν η παράταξή σας μέχρι στιγμής έχει επιδείξει πολιτικά αδυναμία τα τελευταία χρόνια? Σωστά. Άλλωστε, αν είχε επιδείξει πολιτική δύναμη, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ να είμαι υποψήφιος. Να ψάχνετε αρχηγό. Πολύ απλά. Σωστά. Άρα είμαι εδώ γιατί δείξαμε πολιτική αδυναμία. Σωστά. Συμφωνώ. Ξέρετε, επανέρχομαι στο ερώτημα, αν εγώ μπορώ να πάρω κεντρό ψηφοφόρου ή όχι, γιατί συνδυάζει με τον Αποάκη. Κρίσιμο ερώτημα. Ναι. Ξέρετε, όταν ο Αλέξης Τσίπρας έγινε αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πάμε λίγο τρία χρόνια πίσω, 3,5. Έγινε διάσπαση τότε του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κουβέλη, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και στις πρώτες δημοσιοποιήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και κάτω από το όριο του 3%. Θυμάμαι ακόμα στη Βουλή να συζητάμε μεταξύ μας οι βουλευτές, άντε να γίνουν εκλογές, να απαλλαγούμε και από τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας μετά από λίγο καιρό ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και μετά από λίγα χρόνια πρωθυπουργός και τώρα μας έχει κερδίσει και για δεύτερη φορά στον ίδιο χρόνο. Δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Χατζηνικολάου, πώς ένας άνθρωπος όταν πρωτοπήρε την εξουσία ήταν τόσο θεωρητικά διχαστικός που έχασε το μισό του κόμμα, μπόρεσε 3,5 χρόνια να γίνει πρωθυπουργός? Να διακόψω. Ναι. Γιατί οι Έλληνες να ψηφίσουν, οι πτωχευμένοι Έλληνες, που έχουν υποστεί τα πάνδυνα τα τελευταία 5-6 χρόνια από τα μνημόνια, κάποιον, δηλαδή τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε. Να λέτε και το όνομα, Ο οποίος έλεγε. Ότι μου κλέβει τη δόξα ο Τόμψεν. Έτσι είναι. Γιατί να σας ψηφίσω? Μηδενή δίκη δικάσε. Ξεκινάτε από το ύφος, αλλά εδώ πέρα είναι και το. Μηδενή δίκη δικάσε αμφίν λόγο να ακούσε. Το αμφίν όμικρον γιώτα περισπομένη είναι δικό σας. Αυτό είναι στο τάμπλετ, ελπίζω μετά. Το τάμπλετ τα έχει όλα και πρέπει να έχω φέρει μαζί μου ένα, κάνω και διαφήμιση, αλλά δεν το σκέφτομαι. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, εργάζομαι, δεν το κρύβω. Θα σας έρθει μετά από το λογιστήριο του. Εργάζομαι, δεν το κρύβω και είναι υπερηφάνεια για μένα ότι εργάζομαι και θα σας πω μετά και γιατί το θεωρώ και πολιτικό προσόν. Είναι μεγάλο πολιτικό προσόν και συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε. Τώρα πάμε στο γιατί. Η δήλωσή μου για τον Τόμψεν, θα μου επιτρέψετε να την εξηγήσω. Ναι. Είμαι εγώ σε μια συνέντευξη τύπου ως Υπουργός Υγείας. Έχω απέναντι με όλους τους συντάκτες της υγείας, όλους. Και της Αυγής και τον Ριζοσπάστη και όλους.
Και προσπαθώ να εξηγήσω, θα κάνω την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα τότε που κάναμε τον ΕΟΠΗ και το ΙΚΑ, με το παιδί δηλαδή που λέμε σήμερα, χωρίς να κάνω απολύσεις. Με ρωτούσαν επισταμμένος οι δημοσιογράφοι. Μα είναι βέβαιο δεν θα κάνετε απολύσεις? Λέω δεν θα κάνω, παιδιά, δεν χρειαζόμαστε. Με ρωτάει ένας δημοσιογράφος. Και άμα σας το ζητήσει η Τρόικα, και λέω εγώ τότε το εξής επιχείρημα. Ακούστε να δείτε. Σας εγγυώμαι ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Γιατί δεν τις χρειαζόμαστε. Έχουμε φτάσει στον απαιτούμενο αριθμό. Εάν τις χρειαζόμασταν, δεν θα σας έλεγα ψέματα. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από τον Τόμψεν. Δεν θα άφηνα να μου κλέψει ο Τόμψεν τη δόξα. Θα σας έλεγα, χρειαζόμασταν να κάνουμε 300 απολύσεις. Δεν πέρασε έτσι. Δεν πέρασε. Φυσικά δεν πέρασε. Έτσι, γιατί δεν πέρασε. Προσέξτε, γιατί δεν πέρασε. Δεν είναι έτσι, λέτε. Δεν είναι λέτε, έτσι, κύριε, γιατί σε ένα συμβούλιο, συγγνώμη κύριε Γεωργιάδη, εγώ θυμάμαι ότι αρνιόντουσαν άλλοι υπουργοί να δώσουν προσωπικό για απολύσεις και είπατε ότι, παιδιά, αν έχετε πρόβλημα, να δώσω από το υγείας. Μα εγώ δεν έκανα απολύσεις. Πώς προσέφερα απολύσεις, βρελόρα μου, αφού δεν έκανα απολύσεις. Αυτό που λέτε είναι ότι πράγματι το κυβερνητικό συμβούλιο, όταν συζητάγαν τότε οι υπουργοί πώς θα κάνουν το νούμερο των 12.500 διαθεσίμων υπαλλήλων, εγώ σκέφτηκα και συμφώνησα με την Τρόικα να μου περάσει τους 10.500 γιατρούς και προσωπικό του πρώην ΙΚΑ και του πρώην ΕΟΠΗ στο νέο σύστημα, με διαδικασία διαθεσιμότητας και της κινητικότητας και με μηδέν απολύσεις. Και τι είχε αυτό ως αποτέλεσμα? Να μην χρειαστεί να πειράξουν όλα τα άλλα υπουργεία, η δική μου διαθεσιμότητα και κινητικότητα να γίνει σε διάστημα 15 ημερών. Του μνημονίου, κύριε Γεωργιάδη, τώρα. Να πιάσουμε το στόχο. Χάνουμε το στόχο. Το κεντρικό ερώτημα ήταν γιατί να ψηφίσουν τον, τον άκρος μνημονιακό. Αυτό δεν θα το αποφύγω. Γεωργιάδη απέναντι στο Τζίπρα. Δεν έκανε καθαρά κόντρα, καμία διαπραγμάτευση. Αλλά αφήστε με λίγο να υπερασπιστώ τον εαυτό μου σε κάτι που έχω δεχθεί πολιτικό bullying. Σύμφωνο. Λοιπόν, ακούστε. Αφού τελείωσε αυτή μου η συνέντευξη, τι που έχω πει αυτό, δεν γράφτηκε ούτε στο ριζοσπάστη, ούτε στην Αυγή, ούτε λέξη. Τίποτα. Γιατί όσταν μέσα δημοσιογράφοι, όλοι κατάλαβαν πάρα πολύ καλά τι είπα. Μετά από 4 μέρες, ένα blog που δεν έπαιξε όλη τη συνέντευξη, έκοψε το συγκεκριμένο κομμάτι. Με το που έπαιξε το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή εγώ έχω και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, αν κάτι παίζεται από μένα, κάνει τηλεθεάσεις και κλικς και τέτοια. Μέσα σε διάστημα 2 ώρων είχε παίξει παντού, το παίζαν στα δελτία, ο Sky, ο Αλφα, το Star, όλοι. Ποιο? Όχι το σύνολο αυτό που έλεγα, αλλά το υποσύνολο αυτής της φράσης. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα δεν να τέλειωσε. Κατηγορούμε δεν για αυτά που φταίω, αλλά όχι για αυτά που δεν φταίω. Τώρα πάμε στο ερώτημα. Στο μνημόνιο, βεβαίως. Γιατί να ψηφίσουν λοιπόν τον άκρος μνημονιακό, κύριε Χατζηνικολά, ακούστε. Γεωργιάδη. Νομίζω το μόνο κέρδος αυτής της ικτράς για τη χώρα και την πατρίδα περίοδου Τσίπρα, το μόνο κέρδος που έχει κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει κάνει γενικώς εθνική καταστροφή, συμφορά. Το μόνο κέρδος που μας έχει δώσει είναι ένα. Τελείωσε το αντιμνημόνιο. Τώρα, όπως είπε ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο εξάδερφός του, την επομένη των εκλογών, θυμάστε που κάνει μια ανάρτηση στο Facebook, και είπε: όλοι πια οι Έλληνες ψήφισαν μνημόνιο και πήραμε την εντολή να το εφαρμόσουμε. Άρα η συζήτηση μνημόνιο-αντιμνημόνιο έχει τελειώσει, είναι το παρελθόν. Εγώ ξέρετε ποια ζήτηση θέλω να κάνω τώρα. Ποια Ελλάδα θέλουμε? Δεν μπορούμε να κάτσουμε να αρωματιστούμε εμείς πώς θέλουμε να φτιάχνουμε την Ελλάδα? Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Με το Μανώλη Κοτάκη θα επανέλθω για να θέσω το ερώτημά του. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα από το διαδίκτυο. Όπως για παράδειγμα, πώς θα τη θασέψει αυτό το χαρακτήρα για τον οποίο, τον εκρηκτικό, για τον οποίο ο ίδιος μας μίλησε, αν βρεθεί σαν πρωθυπουργός να διαπραγματεύεται για τη χώρα? Αν θα συνεργαζόταν σε μια κυβέρνηση με το ποτάμι που τον έβριζε ή με τη Χρυσή Αυγή ή με το Πασόκ. Έτσι μου γράφουν στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω, δεν έχω προλάβει και όλες τις κόντρες για να τις ξέρω όλες. Με ρωτούν επίσης. Τώρα μπαίνει στην ίδια πρόταση το ποτάμι και η Χρυσή Αυγή. Αρχηγός θέλει να γίνει. Επιτελείο έχει. Έχει γύρω του ανθρώπους ή θα οργανωθεί με τα ίδια παλιά ανακυκλωμένα υλικά της Νέας Δημοκρατίας? Μικρή διακοπή. Σε 4-5 λεπτά και πάλι μαζί. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση.
είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτίμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο με την Αγορά, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλες τις επιτυχίες της μεγάλης ποιήτριας του λαϊκού μας τραγουδιού. Μαζί, το μυστηριώδες νησί του Κόμ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτίμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Κυριακή με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα η θρυλική συλλογή Illusions σε δύο CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο ενδοξότερος στρατηγός αυτοκράτορας και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Ακόμη, Real Taste. Λέμε ναι σε σούπες, έξυπνα πρωινά και γλυκαινόμαστε με κολοκύθα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Το
Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλή με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV.